Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. σας Να ξεκινήσουμε φυσικά από το θέμα της πανδημίας. Τα νούμερα στα κρούσματα καλπάζουν. Από την, ίδια στιγμή δυσκολεύει η κατάσταση στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμή η κυβέρνηση. Ε, θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδα. Είναι ουσιαστικά τα ίδια μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση και σε άλλες φάσεις έξαρσης της πανδημίας. Στην ουσία μιλάμε για μια γκάμα μέτρων που αυξομοιώνονται ανάλογα με τις φάσεις ύφεσης ή, σεξ, ή έξαρσης της πανδημίας, όμως είναι τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Σε αυτό που είπατε πολύ σωστά στα καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων, στην αύξηση των διασωληνωμένων, στην αύξηση των θανάτων και ξέρετε τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν περάσει 20 μήνες από την έναρξη της, της πανδημίας. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο κτλ. Τι και δεν τα λοιπά. έχει πάει καλά, κατά τη γνώμη σα. Καταρχήν, το πιο βασικό, δεν στηρίχτηκε, και αυτό πλέον το ομολογούν όλοι, ακόμη και κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και κυβερνητικοί παράγοντε. Δεν στηρίχτηκε όπω θα έπρεπε το δημόσιο σύστημα υγεία. Ακόμη και η ΜΕΘ, οι ΜΕΔ, οι οποίε φτιάχτηκαν και για τι οποίε πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ότι τι διπλασίασε κτλ., υπάρχει παραδοχή και επιστημόνων ότι αυτέ έγιναν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό που πρέπει να υπηρετεί στις συγκεκριμένες ε, ΜΕΘ προκειμένου να παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι τα αναγκαία μέτρα προστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν σε κρίσιμους χώρους μεγάλης διασποράς που ήδη το βλέπουμε καθημερινά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ένα χαρακτηριστικό. Σαρδέλες ο κόσμος. Επιβάτες ο ένας πάνε στον άλλον. Απ' τη μια μεριά συζητάμε για τους ανε, ε, ε, ανεμβολία του. Και, την, και το διαχωρισμό που θα πρέπει να υπάρχει στην εστίαση κτλ. Και, και, και την ίδια στιγμή, ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι μαζί, ο ένα πάνω στον άλλον, είναι μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά. Δεύτερο ζήτημα, σχολεία. Αντί να γίνει δεκτή η πρόταση που έχει γίνει από τι ενώσει των εκπαιδευτικών, από του συλλόγου γονείων κτλ. για αρέωση των τμήματων εν μέσω πανδημία, όχι μόνο για να προστατεύσει από τον κορονοϊό. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι. Για να μπορέσει να γίνεται πιο αποδοτικό μάθημα και να καλυφθούν τα κενά που έχουν αντικειμενικά δημιουργηθεί, μορφωτικά κενά, ψυχοκοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά μετά από 20 μήνε πανδημία. Αντί για αυτό, το Υπουργείο Παιδεία τι κάνει, κάνει συγχωνεύσει τμήματων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα, μια μεγάλη, ένα μεγάλο πλέγμα μέτρων που θα έπρεπε να ε, πάρθουν από τη μεριά της κυβέρνηση και τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Και φυσικά. Ε, το πιο βασικό σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας προκειμένου και αυτές να ανταχθούν σε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπιση της πανδημίας και για να μην μετατραπεί και το δημόσιο σύστημα υγείας που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε σύστημα μιας νόσου. Αυτό ξαναγίνεται και γίνεται και εδώ, εδώ και 20 μήνες. Δηλαδή πέρα από τον κορονοϊό υπάρχουν άλλες ασθένειε, ασθένειες Υπάρχουν αναγκαίε ιατρικέ πράξει που πρέπει να γίνουν, θεραπείε, χειρουργία. Τα οποία δεν μπορεί να αναβάλλονται για το Τώρα, πότε θα τελειώσει τους η πανδημία. Αν, για του ανεμβολιαστέ, τους βλέπετε να πηγαίνουμε σε νέου περιορισμού. Το γιατί θεωρώ. Ηδη έχει πέσει στο τραπέζι το, αυτό. Το, το θεωρώ πολύ πιθανό, <κυκ> όμω δεν θεωρώ ότι θα είναι και αποτελεσματικό. Γιατί το, το ουσιαστικό δεν είναι. Ε, ένα μέτρο πρέπει να κρίνεται με βάση και την αποτελεσματικότητά του. Ναι, μήπως τους πείσει να εμβολιαστούν σε αυτή τη λογική. Εμείς θεωρούμε ότι. Και ξέρετε ότι, σαν κόμμα, είμαστε και υπέρ του εμβολιασμού. Ήμασταν και από τα κόμματα εκείνα, μάλιστα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ε. μέχρι σήμερα, που δώσαμε και επίσημα στοιχεία από τα μέλη που πήραν μέρος στο συνέδριο Αλήθεια. για τα ποσοστά του εμβολιασμού. Ε, Όμω, θεωρούμε ότι για να πιστεί ένα κόσμο που σήμερα ταλαντεύεται, που σήμερα φοβάται, που έχει ενδιασμού, δεν μιλάω για έναν πυρήνα. Α το πούμε το έτσι. Το σκληρό ψεκασμένων σκοταδιστών, ανορθολογιστών κτλ. Μιλάω για ένα, έναν κόσμο ο οποίο έστω και σε σημερινέ συνθήκε έχει ενδιασμού, έχει προβληματισμού, ταλαντεύεται κτλ. Άρα τι πρέπει να γίνει. Τι χρειάζεται γι' αυτό. Καταρχήν χρειάζεται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία. Να σα πω, λέμε για τα σχολεία. Τα ποσοστά εμβολιασμού στι μικρότερε ηλικίε, αυτέ για τι οποίε έχει ανοίξει ε, το πρόγραμμα εμβολιασμού, είναι πάρα πολύ μικρά. Υπάρχει πρόγραμμα επιστημονικά τεκμοριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία μέσα στα σχολεία. Ένα, και ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα οποία, το οποίο θα περιλαμβάνει και προληπτικό έλεγχο των ε, ε, εμβολιασμένων και ιατρική παρακολούθηση, ε, στατιστικά δεδομένα για να δεις και ενδεχομένω παρενέργειες στους, στους που μπορεί να υπάρχουν. Στους φοιτητές είναι υψηλά πάντως τα ποσοστά σου. Στους φοιτητές ο... νιώθουν άτρωτοι λόγω του νέων ναι, της αλλά, και... αλλά, αλλά την ίδια στιγμή, mm. παρά το γεγονός ότι και εκεί αυξάνουν τα κρούσματα, Ποιο είναι το πρόγραμμα σήμερα, ποια είναι η εκστρατεία του Υπουργείου προκειμένου να πιστούν οι γονεί για να, να, εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Ένα μέτρο θα ήταν σαν και αυτό τη Σιγκαπούρη, μια πλούσια χώρα που πετάει εκτό συστήματο υγεία του ανεμβολία του. Όχι φυσικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι ένα κινησμό, ένα, ένα απάνθρωπο κινησμό που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα υγεία, να υπάρχει ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα στηριγμένο στο δημόσιο σύστημα υγεία και να πάρθουν και όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα. Γιατί ξέρετε, αυτέ οι αντιφάσει. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξή. Ένα άνθρωπο ο οποίο ταλαντεύεται, ο οποίο φοβάται, ο οποίο διστάζει κτλ., όταν βλέπει την κυβέρνηση από τη μία μεριά. Να κηρύσει την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και την ίδια στιγμή να παίρνει μια σειρά μέτρα στα μέσα μεταφορά, στα σχολεία κτλ. Που ε, δεν, δεν συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Δεν καλλιεργείται τη δυσπιστία. Δεν υπονομεύεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αυτέ οι παλινοδίε και οι αντιφάσει που εμφανίζει η κυβερνητική πολιτική, γιατί έχει άλλου είδου προτεραιότητε. Σε έναν κόσμο ο οποίο και στι σημερινέ συνθήκε θα μπορούσε να, να εμβολιαστεί, κλονίζουν και την εμπιστοσύνη, καλλιεργούν και τη δυσπιστία και μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία υπονομεύουν και την αντιμετώπιση τη της πανδημία. Η υποχρεωτικότητα πιστεύετε ότι πρέπει να επεκταθεί ειδικά σε κατηγορίε επαγγελμάτων που συναλλάσσονται με το ευρύ κοινό. Εμεί δεν συμφωνούμε, διότι η κυβέρνηση έχει κάνει το εξή. Έχει συνδέσει το ζήτημα τη υποχρεωτικότητα με το θέμα της ε, αναστολής εργασιακών δικαιωμάτων. Και κατά τη γνώμη μας αυτό είναι απαράδεκτο. Η υποχρεωτικότητα θα μπορούσες να τη δεις ενδεχομένως σε ορισμένες κατηγορίες όπως είναι η υγειονομική, όπως είναι η ενδεχομένως Στην ενδεχο... μαζικής μεταφοράς. Ναι, κτλ. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις σαν και αυτές που περιέγραψα πριν. Δηλαδή προληπτικός έλεγχος των, ε, του, των εμβολιασμένων, παρα... ιατρική παρακολούθηση... Για να δει τυχόν παρενέργειε που μπορεί να υπάρχουν, πιθανέ εξαιρέσει που μπορεί να χρειάζεται από τον εμβολιασμό, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ορισμένε κατηγορίε ε, ανθρώπων οι οποίε θα πρέπει να εξαιρεθούν με ιατρική οδηγία και με ιατρική συμβουλή από τον εμβολιασμό. Βλέπετε όλη αυτή την αναστάτωση που έγινε το τελευταίο διάστημα με, τις, με το ζήτημα των εγγύων ή γυναικών και σε σχέση με τον εμβολιασμό. Αν πρέπει να εμβολιαστούν, πώ θα εμβολιαστούν, πότε πρέπει να εμβολιαστούν κτλ. Αυτά τα ζητήματα. Ποτέ δεν απαντήθηκαν από την κυβέρνηση με σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση. Υπέρ τη υποχρεωτικότητα τάχθηκε και ο κ. Νίκο Αλιβιζάτος, ο οποίο πρότεινε να βγουν και εκτό ΑΣΕΠ οι εμβολιασμοί. Σα λέω ότι εμεί είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μέτρα τα οποία ουσιαστικά συνδέουν το ζήτημα του εμβολιασμού με εργασιακά δικαιώματα, όπω είναι αυτά τη αναστολή συμβάσεων αναστολής σε... των υγειονομικών, που σήμερα έχουν οδηγηθεί έχουν οδηγηθεί να... να υπάρχει πολύ λιγότερο προσωπικό από αυτό που θα έπρεπε να βρίσκεται στα νοσοκομεία. Μιας εργασία με τα εργασιακά δικαιώματα προχές. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, συγγνώμη mm. αν μου επιτρέπετε, mm. η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το ζήτημα του εμβολιασμού και ως ένα εργαλείο για να επιταχύνει μια σειρά αλλαγές, τις οποίες σχεδιάζει για το σύστημα υγεία, αυτό το λεγόμενο νέο ΕΣΥ. Με κινητικότητα, με συγχωνεύσει μονάδων, με λειτουργία των ε, μονάδων υγεία με επιχειρηματικά και ε, κριτήρια, περαιτέρω εμπορευματοποίηση και αξιοποιεί αυτή την κατεύθυνση και το ζήτημα του εμβολιασμού, χτυπώντα τα εργασιακά δικαιώματα των, των υγειονομικών. Άρα δεν είναι και τόσο αθώα να το πω έτσι, από τη μεριά τη κυβέρνηση τουλάχιστον. Δεν μιλάω από τη μεριά κάποιων άλλων, από τη μεριά τη κυβέρνηση όλη αυτή η προσπάθεια να συνδεθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα. Για να φύγουμε λίγο από το θέμα τη πανδημία και επειδή είπατε για τα εργασιακά δικαιώματα. Προχθέ στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία ο Υπουργό Εργασία κάθισε στα έδρανα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Λέτε να μπολιάστηκε λίγο από τι ιδέε σα. Δεν νομίζω. Ειδικά ο κύριο Χατζηδάκη το... είναι στο, στο αντίθετο, στην ακριβώ αντίθετη πλευρά. Άλλωστε το έχει αποδείξει. Δεν ανάγκη δεν εξαρτάται από πού κάθεσε. Λοιπόν, το έχει αποδείξει. Άλλωστε, είναι ο Υπουργός ο οποίος έφερε ένα αντεργατικό τερατούργημα. Ένα έκτρωμα το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, στις αρχές του καλοκαιριού. τον νόμο Χατζηδάκη, ο οποίος καταργεί ουσιαστικά το οχτάωρο μέσω τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βάζει και σοβαρά εμπόδια σε ορισμένε περιπτώσει, αυτό φτάνει μέχρι και την απαγόρευση είτε τη συνδικαλιστική οργά, οργάνωση και δράση, είτε ακόμη και, του, και αυτού του, του ιερού δικαιώματο τη απεργία, το οποίο κατακτήθηκε με πολύ σκληρού και ματηρού ε, αγώνε. Βεβαίω, ο Υπουργό Εργασία και η κυβέρνηση έχει τα δικά τη όπλα, οι εργαζόμενοι έχουν τα δικά του όπλα και το αποδεικνύουν καθημερινά. Υπάρχουν ε, σημαντικοί αγώνε στου χώρου δουλειά. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πολυήμερος αγώνας στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο, μετά από ένα εργατικό ατύχημα που συνέβη εκεί, ένας άνθρωπος διαμελίστηκε επειδή δεν τηρούνται στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι ο μοναδικός. Έχουμε δώσει επίσημα στοιχεία και έχουμε καταθέσει επίσημα στοιχεία για τη συχνότητα με την οποία γίνονται εργατικά ατυχήματα και αυτά είναι και αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της δουλειάς που προβλέπει και ο νόμο Χατζηδάκη και όχι μόνο και άλλοι νόμοι και οι προηγούμενοι νόμοι τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ο αγώνα κατάφερε όμω να αναγκάσει την εταιρεία να πάρει ορισμένα μέτρα και δείχνει ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη με τον αγώνα του, με την οργάνωσή του, με την αλληλεγγύη, να μην είναι ο καθένα, κανένα να μην παλεύει μόνο του, έτσι όπως και προηγούμενα οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, στις πλατφόρμες της e seafood κτλ. και τα λοιπά, ότι μπορούν πραγματικά τέτοιες διατάξεις όπως αυτές του νόμου Χατζηδάκη να τις ε, αχρηστεύσουν και να μείνουν στα χαρτιά. Όσον αφορά την ακρίβεια και όλο αυτό το κύμα που, που πλήττει τα νοικοκυριά τον τελευταίο καιρό, πώς κρίνεται τα μέτρα που ανακοίνωσε χθε ο κύριος Κρέκας. Σήμερα έχει και μία τροπολογία στο, στο, Υπουργείο του, στο, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου, το Υπουργείο. του, του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αν διαβάσει κάποιο αυτή την τροπολογία για την επιδότηση που δίνει, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για σταγόνα στον, στον ωκεανό. Αυτή τη στιγμή, αν δει κανένα του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο που φτάνουν στα νοικοκυριά, θα τραβάει τα μαλλιά του. Μιλάμε για κάτι υπέρογκα ποσά. Πληρώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα χρυσάφι το ίδιο φυσικά ισχύει για τα καύσιμα, το ίδιο ισχύει για το φυσικό αέριο κτλ. κτλ. 1,72, 1,73 έχει πάει η βενζίνη. Εμεί αυτό που είπαμε και που προτείναμε ω ΚΚΕ και με συγκεκριμένη τροπολογία που καταθέσαμε, το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει σήμερα, το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει σήμερα είναι να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωση και ο ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανση, στα καύσιμα και στην, και στην ενέργεια. Είναι το ελάχιστο για να μπορέσουν να πέσουν κάπω οι τιμέ. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που πρέπει να γίνει για τι αιτίε που έχουν οδηγήσει σε αυτέ τι αυξήσει. Και εδώ η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο ή να κρύβεται πίσω από τι διεθνείς τιμέ του φυσικού αερίου, των καυσίμων κτλ. Γιατί είναι και μια συγκεκριμένη πολιτική που έχουν εφαρμόσει όλε οι κυβερνήσει που έχουν οδηγήσει και στην Ελλάδα σε αυτή την αύξηση των τιμών. Όταν, για παράδειγμα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κλείνοντα με τη λεγόμενη απολυνητοποίηση και τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, τη λεγόμενη γιατί δεν είναι καθόλου πράσινη, ε, όταν στην ουσία έχει φτάσει να εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς και από, τις διαρ... και, και από τη διαρκή αύξηση του φυσικού αερίου και από τις, απε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τις αυξομοιώσεις που έχουν. Βεβαίω, οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τη απελευθέρωση τη ενέργεια που όλα τα κόμματα υποστηρίζουν και υποστήριζαν, που όλε οι κυβερνήσει ε, υλοποίησαν και εφάρμοσαν και σήμερα οδηγούν σε αυτή την τραγική κατάσταση για τα λαϊκά νοικοκυριά. Να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στη θέρμανση, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα και πάει λέγοντα. Σε ένα μήνα από τώρα θα γίνει. Μία από τι μεγαλύτερε αμερικανικέ αποβασει στην Αλεξανδρούπολη, θα έρθουν πολλά οχήματα στρατιωτικά. Μία βάση στην... που έχει ενοχλήσει σφόδρα την Τουρκία και τον Ερντογάν. Πιστεύετε ότι αυτό δικαιώνει την στάση τη κυβέρνηση να υπογράψει αυτή τη συμφωνία με την Αμερική, Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση υπέγραψε δύο συμφωνίε. Και με τη Γαλλία. Η μία με τη Γαλλία και η μία με τι ΗΠΑ. Η δεύτερη ήταν στην ουσία Ανανέως. επικαιροποίηση και τροποποίηση παλιότερων συμφωνιών που υπέγραψε και υπογράψει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αυτέ οι βάσει δεν είναι καινούργιε. Έτσι, αυτέ οι βάσει δεν είναι καινούργιε. Οι βάσει στην Αλεξανδρόπολη, οι βάσεις στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα κτλ. ήταν βάσει τι οποίε εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τότε εθνική άμυνα τον Καμένο. Και σήμερα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και τι ανανεώνει και τι διευρύνει. Επομένω υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί πλέον δεν είναι κάτι καινούριο, ξαναλέω. Είναι κάτι το οποίο έχει μια, ένα βάθο χρόνου. Αυτό το διάστημα, αυτά τα δύο-τρία χρόνια, τα οποία λειτουργούν αυτέ οι βάσει, που ο χαρακτήρα του δεν είναι αμυντικό, είναι επιθετικό. Είναι ορμητήρια αμερικανονατοϊκά για επεμβάσει σε άλλε χώρε, όπω είναι τέτοιο χαρακτήρα έχει εδώ και χρόνια η βάση τη Σούδα. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη, αφορά τα σχέδια ξεκάθαρα περί της Ρωσίας και μεταφοράς ε, πολεμικού υλικού, στρατιωτικού υλικού κτλ. στην Ανατολική, στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά τα δύο-τρία χρόνια που υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες έχει μειωθεί η τουρκική επιθετικότητα και η τουρκική προκλητικότητα οι, οι βλέψεις και οι διεκδικήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Η απάντηση είναι ξεκαθαρά όχι. Γιατί, Γιατί αυτέ οι συμφωνίε, όπω και αυτή οι διεθνεί σύμμαχοι των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν αντιμετωπίζουν την τουρκική ε, επιθετικότητα. σα ίσα, -ίσα λέμε ότι υποθάλπουν την τουρκική επιθετικότητα. Γιατί διαμορφώνουν σχέσεις παζαριών με την τουρκική κυβέρνηση και στην ουσία δρομολογούνται επικίνδυνοι σχεδιασμοί συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα βασικό στόχο των ΗΠΑ αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αποσπαστεί η Τουρκία από τη ρωσική επιρροή. Και σε αυτό το παζάρι δίνονται και ανταλλάγματα, δρομολογούνται και σχεδιασμοί που, κατά τη γνώμη μα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και για του λαού τη περιοχή αλλά και για τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα. Αντί να προλογίσουμε εμεί το επόμενο ρεπορτάζ που αναφέρεται στην Ολλανδία, Δημοσιογράφο και στα όσα υπόθηκαν χθε στην Επιτροπή τη Βουλή και από την κυρία Βούλτεψη να μα κάνετε ένα σχόλιο εσεί και αμέσω μετά να παίξουμε το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και θεωρούμε ότι είναι και... έχει και στοιχεία από προσανατολισμού αυτή η συζήτηση. Καταρχήν, είναι ξεκάθαρο ότι ένα δημοσιογράφο έχει το δικαίωμα να ρωτάει ό,τι θέλει. Έτσι. Γιατί εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητούμε και το αυτονόητο. Βέβαια, αυτό ήταν τοποθέτηση, δεν ήταν ε... Σύμφωνη. ερώτηση. Σύμφωνη. Όμω έχει το δικαίωμα και να κάνει και τοποθέτηση. Η ουσία όμως που προκύπτει μέσα από αυτό το γεγονός είναι το εξής. Είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μία απαράδεκτη πολιτική όσον αφορά τα κύματα των προσφύγων τα οποία υπάρχουν και τα οποία θα δυναμώσουν το επόμενο διάστημα εξαιτίας και των πολιτικών που συζητάγαμε πριν των επεμβάσεων, των πολέμων στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα υλοποιεί μια απαράδεκτη συμφωνία είναι η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης ε, τουρκίας είναι ο κανονισμός ε, τον, είναι η κανονισμοί του του δουβλίνου οι οποίοι έχουν μετατρέψει αφενός τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Δίνουν τη δυνατότητα στην, Ευρω... στην Τουρκία να εργαλειοποιεί το προσφυγικό, γιατί αναφέρθηκε βεβαίω ο Πρωθυπουργό στο ζήτημα τη εργαλειοποίηση του, προσφυ... του προσφυγικού. Αυτό που δεν ανα... είπε όμω είναι ότι είναι ακριβώ αυτέ οι συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία που δίνουν αυτή τη δυνατότητα στην Τουρκία. Και φυσικά το πιο σημαντικό, δεν δίνουν διέξοδο στο πρόβλημα, η οποία κατά τη γνώμη μα θα έπρεπε να είναι αυτοί οι άνθρωποι με διαδικασίε ασύλου γρήγορε. Με ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των κυβερνήσεων, του ΟΗΕ, αν θέλετε, να μεταβούν στι χώρε προορισμού. Άρα. Διαφορετικά η χώρα μα θα μετατραπεί σε μια αποθήκη ψυχών, το Αιγαίο θα είναι μια θάλασσα νεκρών προσφύγων και μεταναστών και θα συνεχίζεται αυτό το τραγικό αδίέξοδο που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Γκιώκα, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα. Να είστε καλά.